Γιώργος Αθαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας, κύριε Αθαλάκη. Γεια σε εσάς και τους ακροατές μας. Κύριε Αθαλάκη, πρόσφατα παρακολούθησα μία εισήγησή σας που είχε να κάνει με ένα εναλλακτικό σχέδιο με την παράκαμψη των στενών στην Κωνσταντινούπολη και είναι ένα παλιό σχέδιο που και οι Κινέζοι το είχαν παλιά φέρει στην επιφάνεια, που μιλάει για ένα εναλλακτικό τρόπο διανομής αγαθών και τροφοδοσίας διαμέσου των ποταμών, με πύλη εισόδου το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και μέσω Αξιού και Δούναβη, να μπορέσουν να παρακαυτούν τα στενά. Και εδώ τώρα θα ήθελα να μας βάλετε λίγο στην ιδέα του θέματος και στο έργο και στο κόστος, αλλά κυρίως του ότι σε αυτή την περίπτωση ετερόκλητα συμφέροντα, το καθένα βέβαια για τους δικούς του λόγους, συμφωνούν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Κίνα, στο να γίνει αυτό το μεγάλο έργο. Η παγκόσμια κοινότητα μετά την εμπειρία που είχε από διάφορες ομάδες οι οποίες αρχίζουν και εκβιάζουν την αυσιπλοεία που μεταφέρει τα εμπορεύματα όταν περνάνε κοντά από τα στενά τους από την Ερυθρά Θάλασσα που βλέπουμε για παράδειγμα τώρα και βλέπουμε τα στενά του Ελίσποντου και του Βόσπορου τα τέλη έχουν πενταπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι η παγκόσμια κοινότητα αναζητεί εναλλακτικούς δρόμους για να αποφύγει αυτούς τους εκβιασμούς οι οποίοι κατά ένα περίεργο τρόπο γίνονται από καθεστώτα μη δημοκρατικά, αυταρχικά και πολλές φορές έχουν και αυτοκρατορικές επιδιώξεις ή άλλου είδους στόχους. Αλλά η ουσία είναι ότι πλήττουν το παγκόσμιο εμπόριο, ανεβάζουν τις τιμές, δημιουργούν πληθωρισμό και απειλούν την ευημερία των λαών και την πολιτική σταθερότητα των κρατών. Υπήρχε ένα σχέδιο από το 1979 που είχαν εκπονήσει τα Ηνωμένα Έθνη για να συνδέσουν το Δούναβι, ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός μετά το Βόλγα, και είναι περίπου 2.800 χιλιόμετρα και ήδη διασχίζει 12 ευρωπαϊκές χώρες. Εάν το συνδέσουν με τον Θερμαϊκό κόλπο, με τη Θεσσαλονίκη, θα μπορέσουν αυτές οι 12 χώρες να αποκτήσουν πρόσβαση κατευθείαν στο Αιγαίο, ενώ μέχρι τώρα αυτές οι χώρες αν ήθελαν να πάρουν εμπορεύματα μέσω ποταμών έπρεπε να περάσουν τα στενά του Ελίσποντου, να πάνε στη Μαύρη Θάλασσα, να μπουν στον Δούναβη ποταμό και έτσι θα εξοικονομηθούν πάνω από 1.000 με 1.200 χιλιόμετρα διαδρομής. Στη συνέχεια, επειδή ο Δούναβης συνδέεται και με τον Μάιν στη Γερμανία και με τον Όντερ Βιστούλα στην Πολωνία και με τον Σικουάνα και Ροδανό στη Γαλλία, ουσιαστικά θα μπορεί να εξυπηρετεί περίπου 15 χώρες. Οπότε μιλάμε για μια τεράστια οδό ποτάμιων μεταφορών, η οποία θα έχει νοήσει πάρα πολλές χώρες και κυρίως θα δώσει πρόσβαση προς το Αιγαίο σε χώρες οι οποίες δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτό το έργο στη συνέχεια είχαν γίνει πολλές συζητήσεις, δεν προχωρούσε αρκετά, διότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρα, τα οποία 650 χιλιόμετρα σε πολλά σημεία θέλουν εκβάθυνση και διαπλάτηση, και όταν θα έρθουν στην ελληνική πλευρά, εκεί έχουμε περίπου 73 χιλιόμετρα στην Ελλάδα, από τα οποία τα 57 χιλιόμετρα που είναι εντός της φυσικής κήτης του ποταμού
χρειάζονται να γίνει ένα τεχνητό κανάλι. Από γεωστρατηγική άποψη τώρα, αν λάβουμε υπόψη και την αναβάθμιση που έχει γίνει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αλλάζει κατά πολύ τη ισορροπία. Γιατί είδαμε τώρα για στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία, ας πούμε, πήγε γρήγορα. Εμπορεύματα, ανθρωπιστική βοήθεια, παρακάμπτοντας τα στενά μόνο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αν προσθεθεί και αυτό το σχέδιο... Ναι, και αυτό το σχέδιο θα είναι ένας δεύτερος εναλλακτικός δρόμος παράκαμψης των στενών και ξέρετε όσοι περισσότεροι δρόμοι υπάρχουν τόσο καλύτερα, αλλά και σε αυτούς τους δύο δρόμους περνάνε από την ελληνική περιφέρειά μας και αυτό δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε γεωπολιτικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο με συνέπειες πολύ σημαντικές για τη χώρα διότι ενδυναμώνει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, μπορεί να κάνει περισσότερες διαπραγματεύσεις με περισσότερη δύναμη και μπορεί να προστατεύσει και περισσότερο το Αιγαίο το οποίο τόσο πολύ υποφθαλμιούν η Τουρκία. Να πούμε εδώ ότι το έργο στη συνέχεια η Σερβία είχε αναθέσει να επικαιροποιήσουν τη μελέτη του ΟΗΕ, κάτι το οποίο το έκαναν οι Κινέζοι και υπολόγισαν το κόστος σε 17 δισεκατομμύρια η κατασκευή τους. Οι Κινέζοι προσπάθησαν να το εντάξουν στο δρόμο του μεταξιού, αλλά η Ευρώπη είναι αντίθετη σε κάτι τέτοιο πλέον μετά από την πικρή εμπειρία που είχαν με τα διάφορα έργα που έχουν κάνει οι Κινέζοι στην Ευρώπη και έχει συζητηθεί σε αρκετά πλέον στην Οικονομική Επιτροπή της Ευρώπης και η τεχνολογία σήμερα επιτρέπει ένα τέτοιο έργο να υλοποιηθεί και με ασφάλεια αλλά και σε γρήγορους χρόνους και να συντηρηθεί σε όλη την έκταση και το σημαντικό είναι ότι θα δημιουργήσει πολλές νέες διαδρομές και κυρίως και άλλες διαδρομές εμπορευμάτων προς την Βόρειο Αφρική και προς και από. Πάνω σε αυτό που λέτε, να ρωτήσω κάτι. Το έχω κρατήσει αυτό, γιατί έχετε τονίσει και το συντομότερη και το ασφαλέστερη μεταφορά. Επειδή όμως λέτε ότι αυτό είναι σχέδιο που από το 79 είναι στις δημόσεις, πιστεύετε ότι τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν και ιδιαίτερα σε αυτό που συμβαίνει τώρα με τους Χούθη που έχει αλλάξει τους κανόνες της παγκόσμιας συμπλοείας και κατ' επέκταση του εμπορίου και της οικονομίας μπορεί να φέρει περάτωση του έργου πιο γρήγορα και υλοποίηση. Ναι, όλα αυτά τα γεγονότα επιβάλλουν εκ των πραγμάτων ένα τέτοιο έργο να επιστρεφθεί και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, διότι το κόστος δεν είναι πολύ μεγάλο τα 17 δισεκατομμύρια, ενώ το όφελος και κυρίως από την απεξάρτηση από τον μόνιμο ταραξία της περιοχής που είναι η Ρωσία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδυναμώνει και άλλες χώρες γεωπολιτικά, όπως είναι η Ρουμανία, και τις απεξαρτεί ουσιαστικά από την Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες και η Βουλγαρία και η Μαύρη Θάλασσα έχουν πρόσβαση μόνο στην Μαύρη Θάλασσα. Και η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν πρόσβαση μόνο στην Μαύρη Θάλασσα. Οπότε, εκτός το ότι η χώρα μας θα ενισχυθεί διότι θα έχει την πρωτοκαθεδρία στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο με ένα τέτοιο ρόλο, θα παίξει και ενεργό ρόλο στην περιφερειακή ασφάλεια, στην οικονομική σταθερότητα και θα μπορέσει να προωθήσει και τις διαπεριφερειακές σχέσεις ευκολότερα. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο πώς εκτιμάτε ότι βλέπει μια τέτοια εξέλιξη? Εδώ είναι άλλη μια σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει η εμπορική μας ναυτιλία και ήδη υπάρχει
σχετικό ενδιαφέρον, διότι η τεχνογνωσία την οποία έχουμε ως χώρα στην ναυτιλία θα μπορέσει να βοηθήσει στην ανάπτυξη όλων αυτών των διαδρομών και να βοηθήσει περαιτέρω την αύξηση του εμπορίου, και η ναυτοσύνη μας τόσα χρόνια εμπειρίας θα δώσει την ικανότητα στους Έλληνες εφοπλιστές να αξιοποιήσουν τα ωφέλη ενός τέτοιου ποτάμιου διαδρόμου, ο οποίος θα φτάνει σε 15 χώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης έχει σημασία να πούμε εδώ ότι το έργο αυτό θα ενισχύσει και την ενεργειακή ασφάλεια και την ασφάλεια των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, συν ότι θα ενισχύσει και τις διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις, διότι ένα τέτοιο έργο σίγουρα χρειάζεται αρκετή συνεργασία, και υπάρχουν και κάποιες προκλήσεις για να τα λέμε όλα. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι οι χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία διάγονται τόσο πολύ θετικά σε αυτό το έργο, επειδή ανησυχούν μήπως τα λιμάνια τους στο Αμβούργο και στο Ρότερνταμ χάσουν κάτι από την κίνηση των εμπορευμάτων. Αλλά η σημασία του έργου είναι τόσο μεγάλη που στο τέλος αυτό δεν θα είναι κάποιο εμπόδιο. Και φυσικά χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδος, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στα Σκόπια, και με την Σερβία, καθώς αυτές είναι οι κύριες χώρες από τις οποίες θα γίνει αυτή η διασύνδεση. Απλά οι συνθήκες έχουν οριμάσει και υπάρχει η σημαντική τεχνογνωσία στην κατασκευή σήμερα, και υπάρχει και ενδιαφέρον και από γερμανικές εταιρείες και από αμερικάνικες και από κινέζικες βέβαια. Αλλά πιστεύουμε ότι οι κινέζικες θα αποκλειστούν, διότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να αφήσει τη δύση της Κίνας να προχωρήσει περαιτέρω από ό,τι φαίνεται σε όλα τα φόρουμ, καθώς διεξάγει αθέμητο ανταγωνισμό στο διεθνές εμπόριο. Μάλιστα. Το ερώτημά μου για το αν υπάρχουν χώρες που μπορούν να θυχτούν τα συμφέροντά τους στο εμπόριο, όπως στην Ολλανδία, το προλάβατε, οπότε έχουμε συντομία χρόνου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Τσαλάκη, για την κουβέντα που είχαμε, για την ανάλυση που μας κάνετε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.